Λοιπόν, δεν χρειάζεται να της κάνω εισαγωγή. Κυρία με τα όλα της. Μια πραγματικά υπέροχη γυναίκα, παρουσιάστρια καταπληκτική. Κυρία όμως με τα όλα της. Χαίρομαι πάρα πολύ που την έχουμε εδώ. Στην γνωστή εμφάνιση μόλις... Σήμερα έβαλα τα κούνη για να σπάσω την προηγούμενη φορά που ήμουν με φλάτ και που ήμουν σαν το χόμπιτ. Η εμφάνιση όμως παραμένει, είναι, είμαστε, πώς να το πω, στην εφηβεία και ναι, έχουμε βγει στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού. Αυτό, πώς το λες. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναήρθα. Αισθάνομαι ότι κερδίζω όλο το χαμένο χρόνο τον περσινό που επειδή είχαμε την ίδια εκπομπή, την ίδια ώρα εκπομπή δεν μπορούσα να έρθω. Την ίδια εκπομπή είχαμε. Και, ναι, εντάξει. Άλλη εκπομπή. Εσύ τώρα μην τα λέμε. Χρειάζεται αυτά τώρα. Ναι, ξέρεις. Την ίδια εκπομπή με το ίδιο μαγκαζίνο. Κάνουμε διαφορετικούς ανθρώπους και φιλοδιαφέρει η θεματολογία. Νιώθω ότι φέτος κερδίζω το χαμένο χρόνο και κάθε μήνα τσούψει. Όχι, δεν είσαι κάθε μήνα. Σταμάτα και εσύ τώρα. Μα μ' αρέσει να έρχομαι εδώ. Έχεις έρθει μία φορά και είναι η δεύτερη. Και πιστεύω δεν θα σε προλάβω τρίτη γιατί θα κλείσουμε όπως όλοι φυσικά σε πολύ λίγο. Το ξέρω. Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Κι εγώ, πάρα πολύ. Λοιπόν, πάντα. Η αλλαγή στο μαλλί που σου είπα από την πρώτη μέρα που σε είδα σε εκείνο το κομμωτήριο, στο κομμωτήριο, στα νύχια που πάμε. Μας, ναι. Ότι μ' αρέσει πολύ, εξακολουθεί να μ' αρέσει ακόμα πιο πολύ. Και τώρα με βλέπεις και με πιο κοντά, γιατί τώρα τα έκοψα κιόλας. Μπορείς να το κρατήσεις εδώ. Ξέρεις τι ωραίο που είναι. Μπορώ. Ξέρεις πόσο σου πάει και πόσο γλυκό είναι. Και το όλο ύφος, το όλο στυλ, το χρώμα. Πόσο μ' αρέσει, αλήθεια σου λέω. Πολύ χαίρομαι. Τι λένε για εμάς τις γυναίκες, ότι αλλάζουμε τα μαλλιά μας όταν. Όταν. Λες και εσύ, όταν ποτέ δεν έχεις περάσει ένα όταν. Όταν. Όταν τότε. Έχουμε τα δικά μας θέματα. Ναι. Να σου πω, εμείς πάλι καλά οι γυναίκες. Μπορούμε να βγάλουμε να εκεί λίγο το άχτι μας. Ναι, στο και μαλλί. Οι άντρες τι να κάνουν. Οι άντρες τι να κάνουν. Δεν θέλω να το συζητήσω. Τι κάνουν οι άντρες. Οι άντρες όταν τους πιάνει η ανασφάλεια και αυτά κάνουν άλλα πράγματα πολύ χειρότερα. Οπότε άστο, δεν είναι αυτό. Πέρασες ωραία. Ξεκουράστηκες. Να ξεκουραστώ σωματικά. Σωματικά πρόβλημα δεν έχω. Όχι. Πιο πολύ η πίεση μου είναι ψυχολογική και έχει να κάνει με το όλο τρέξιμο της ευθύνης και με την καθημερινότητα η οποία πουθενά δεν είναι εύκολη. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Σωματικά όμως όχι. Τι να πω, ότι έσκαβα εγώ και να σκάψω μ' αρέσει, δεν είναι. Είσαι. Άλλα πράγματα με κουράζουνε. Ας τα δικά μου όμως. Πάμε για τα δικά σου. Λοιπόν, δικά μου, πάμε στα δικά σου. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Την προηγούμενη φορά λοιπόν, είχαμε κοντά μας την Ατελία. Θυμάστε ότι της είπα: Θέλω ένα τραγούδι. Εγώ ποτέ που δεν έχω καταφέρει να γράψω ένα τραγούδι. Δεν σας το είπα ότι δεν έκλεισε 24ωρο η γυναίκα αυτή. Τα λέμε αυτά. Και το έστειλε το τραγούδι. Τα λέμε αυτά γιατί έχω ανθρώπους στο Twitter και στο Instagram και μου λένε: καλά, δεν τρέπεσαι. Θα πας και αύριο πάλι με άδεια χέρια το τραγούδι. Εγώ, όχι, να εγώ το έχω στα χέρια μου και να σου πω κάτι. Σήμερα το έλεγα στην αρχισυντάκτριά μου την Ελένη. Κάτι μου έλεγε, της λέω ρε εσύ, η γυναίκα μου, τόσο λέω τραγούδι. Ναι, έτσι. Και να του φωνάζει με στα αυτή μου. Βέβαια μου λέει, αλλά είμαστε μαστόπες. Δεν το ξέραμε εγώ με ένα κοινοθέν. Παιδιά, έχω τους στίχους. Εδώ είναι στα χέρια μου. Είναι δική μου. Όταν θα γίνει τραγούδι, όταν θα το δώσει μια μέρα σε ένα τραγούδι, θα λέω αυτή η στίχη όμως θα παραγγελιά δικιά μου. Το τραγούδι παραδόθηκε, να ξέρετε, την επόμενη μέρα. Εγώ το έγραψα δηλαδή το ίδιο. Έφυγε ένα από τα 58 δαχτυλιδάκια που φοράς. Το τραγούδι. Δεν είναι 58, είναι 2, 4, 6, 7. Ναι, σε 5 δάχτυλα 7 δεν τα λες και λίγα. 7 δεν είναι λίγα. Το τραγούδι το έγραψα την επόμενη μέρα λοιπόν. Το έγραψα σκεπτόμενη εσένα πρέπει να σου πω. Είναι γραμμένο για σένα. Γι' αυτό και έχει ένα διπλό τίτλο και σε παρένθεση λέει το τραγούδι της Ελένης. Μας μένει να σκεφτούμε ποιος θα το μελοποιήσει. Έχουμε πολλούς φίλους συνθέτες. Έχουμε. Και ποιος θέλουμε να το τραγουδήσει. Θέλουμε γυναίκα, θέλουμε άντρα. Εσύ πώς το φαντάστηκες. Εσύ είσαι ο δημιουργός. Εμένα το μυαλό μου πήγε στην Ατάσα. Και λόγω συγγένειας και λόγω φιλίας και γιατί ήθελα μια γυναίκα που να έχει μια ζεστή φωνή και να είναι και προσωπικότητα δυνατή. Και πήγε το μυαλό μου στην Ατάσα. Αλλά δεν αποκλείεται καθόλου αν σκεφτούμε κάποιον άλλο να το πει κάποιος άλλος. Θα δούμε. Αρκεί που έχουμε την πρώτη ύλη, έχουμε το τραγούδι, έτσι. Α, αυτό είναι. Έτσι. Πήγες πουθενά εσύ τώρα. Δεν πήγα πουθενά, ήμουν στην Αθήνα. Έμεινες καθόλου χωρίς, έτσι, με ρεπό. Είχες ναι, καθόλου... είχα ρεπό Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Ήταν γραμμένες εννοώ οι εκπομπές. Δηλαδή της Παρασκευής. Σάββατο, Κυριακή, ναι. Κάτσε ρε, Παρασκευή γιατί. Δεν είχα ραδιόφωνο. Α, για το ραδιόφωνο, ναι, ναι, γιατί με μπέρδεψες. Κανονικά, αν το σκεφτείς, εγώ δουλεύω 7 μέρες τη βδομάδα. Δηλαδή, έχω κάθε μέρα ραδιόφωνο και Σαββατοκύριακο πρωινό. Πάντα μόνο τηλεόραση, έχεις δίκιο, όχι, είναι λάθος. Ραδιόφωνο, ναι, βέβαια. Και είχα ξεκουράστηκα, είδα φίλους, κοιμήθηκα.
Έφαγα. Μια χαρά. Ωραία ήταν και εδώ. Το έφαγα. Εξακολουθείς να το λες με τύψεις όταν το λες. Όχι, το έφαγα τύπου έκανα Πάσχα. Έφαγα τις μακαρονάδες μου, έφαγα τις σαλάτες μου, τα ψωμιά μου, τις σοκολάτες μου. Μου, εντάξει, κάθε μέρα μπορούμε να τρώμε και ψιλοτρώμε και καλοτρώμε. Και αναλόγως τα κέφια μας, πότε τρώμε, πότε δεν τρώμε, αναλόγως και πώς είναι η καθημερινότητά μας. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό σου λέω μου το έπεσε να είχες ψιλοτύψει τύπου και έφαγα. Λέ, έχουμε συζητήσει και άλλες φορές ότι εσύ έχεις άλλο μεταβολισμό από μένα. Και εύχομαι να χτυπήσω ξύλο και πάντα να έχεις. Έχεις ένα μεταβολισμό που καίει. Και ο δικός μου δεν είναι τόσο τυχερός μεταβολισμός. Είναι ένας μεταβολισμός που αν κάθε μέρα τρώω αυτά που έφαγα το Πάσχα, θα τσιμπήσω κιλά. Και πρέπει λίγο να τον προσέχω. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημίσεις και μόλις γυρίσουμε, επειδή την προηγούμενη φορά, όπως ξέρεις, που είχαμε κάνει το βίντεο που κάνουμε σε όλους, όταν έρχονταν την πρώτη φορά, τώρα στη δεύτερη φορά, δηλαδή το συνολικό, ένα πολύ ωραίο, ένα πορτρέτο, ας πούμε, Ναταλία. Λέγαμε για την Ναταλία, τι να κάνουμε. Και λέμε μετά, τι να κάνουμε, αυτό που δεν τις έχουμε κάνει. Τι δεν σου έχουμε κάνει. Είσαι ίσως η μόνη που έχεις κάνει τόσες πολλές διαφορετικές εκπομπές. Ζώνες, ώρες, προγράμματα, στυλ, κριτής, παρουσιαστής, μεσημέρι, πρωί, βράδυ, Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν τα έχουμε καταφέρει να τα βρούμε όλα. Και δεν ξέρω αν και εσύ τα έχεις όλα αυτά στο μυαλό σου. Με κοιτάει πάλι. Θα συγκινηθώ άμα το δω αυτό, να ξέρεις. Καρκινάκι μου, γιατί να συγκινηθείς. Τώρα γιατί είναι μια περίοδος που αν τα θυμηθώ τώρα όλα αυτά, τέλος πάντων, ας τα θυμηθώ, δεν βαριέσαι. Δεν βλάπτει να θυμόμαστε τι έχουμε κάνει στη ζωή μας. Όχι βέβαια, ίσα που δεν πρέπει και να ξεχνάμε. Και αν τα ξεχνάμε, ας μας τα θυμίζουν για να παίρνουμε και τα πάνω μας. Εσύ τουλάχιστον πρέπει. Λοιπόν, πάμε, διαφημίσεις. Σιγά μην αρρωστήσω, σιγά μην ξενυχτήσω. Το θέμα είναι υγεία. Να είσαι και καλά, με υγεία, υγεία. Με χαρά. Αυτό. Και με χαμόγελο. Και βεβαίως μπορεί να πέρασε λίγο χρόνος παραπάνω, αλλά να γυρίσαμε και είμαστε στη θέση μας εδώ. Και ελπίζω να θυμάστε όσοι βλέπατε πριν τις διαφημίσεις, αν όχι θα σας το ξαναπώ. Έλεγα στην Ναταλία ότι είναι μια γυναίκα η οποία έχει περάσει πραγματικά από πάρα πολλές εκπομπές. Λέω εγώ καμιά φορά πόσα χρόνια είμαι στην τηλεόραση και είμαι πραγματικά ατέλειωτα. Πραγματικά ατέλειωτα. Αλλά αν κάτσεις να σκεφτείς, ωραία. Πόσα διαφορετικά πράγματα έχω κάνει στην τηλεόραση. Δεν έχω κάνει. Εγώ κάνω αυτή την ίδια εκπομπή. 20... Πόσα μωρέ, έχω χάσει και τα έχω κάτσει μισό λεπτάκι. 10 είπαμε στον Αντένα και 12 γιατί αρχίζω και περνάνε και τα χρόνια. 22 τελειώνω φέτος το καλοκαίρι με την ίδια εκπομπή. Πρωί-μεσημέρι, αλλά το ίδιο κόνσεπτ, το ίδιο μαγκαζίνο, το ίδιο πράγμα. Άντε έχω κάνει και καμιά δεκαριά χρόνια καλυστία. Άντε έχω κάνει και κανένα δυο τηλεμαραθώνιους. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο στην τηλεόραση. Ναι, ήσουν και είσαι πολύ σταθερή στο προϊόν που παρουσιάζεις πάντα. Εγώ όντως ήμουν πολύ τσιγκανάκι στα. Ατάκτο στα τηλεοπτικά μου, πολύ. Και από εδώ και από εκεί και από εκεί. Και μ' αρέσει που πάντα έλεγες, η Ναταλία, όσο τη θυμάμαι, πάντα με μία ανασφάλεια τύπου. Εγώ τώρα πώς να πλέξω με αυτό μπορώ να το κάνω. Εγώ τώρα πού πάμε, εκείνο. Α, το άλλο ναι, αυτό είναι πιο κοντά σε μένα. Ναι, εκείνο. Όλα παπαπαπα. Και έχεις περάσει από παντού. Τι γίνεται με εσάς, κυρία μου. Ναι, δίκιο έχεις. Τα έχετε κάνει όλα. Καταρχήν έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρωινό Σαββατοκύριακο δεν θα έκανα ποτέ αν δεν μου δινόταν εκείνη. Αυτό. Έχεις κάνει πολλά πράγματα στην τηλεόραση. Τα πιο αγαπημένα μου όμως, αν κάτσω και. Δηλαδή, εντάξει, όλα τα αγαπούσα πάρα πολύ. Πριν μου πεις τα αγαπημένα σου, θα τα θυμηθούμε όλα. Εντάξει. Έχει σημασία. Πάμε. Η Ναταλία Γερμανού δεν έγινε ποτέ πολεμική ανταποκρίτρια. Όμως εκείνη δεν ήθελε να μοιάσει στην Οριάννα Φαλάτσι, την οποία λάτρευε ο μπαμπάς Φρέντι. Ξεκίνησε από τα περιοδικά και την εφημερίδα 24 ώρες της γραμμής και πολύ γρήγορα μπήκε στο ραδιόφωνο. Χρειάστηκε λίγο καιρό για να μετακομίσει από τον Sky στον Αντένα. Και στο Μαρούσι, το Club Sandwich, μια εκπομπή που ξεκινούσε με το σλόγγαν «Μήπως πεινάσατε?», γεμάτη από τη φρέσκια εγχώρια pop του Χαριταδικλωμένου και τον Bang, μετακόμισε και στην τηλεόραση. Αυτό ήταν το επίσημο τηλεοπτικό της ντεμπούτο. Σήμερα σε αποκλειστική τηλεοπτική κοινή παρουσίαση μόνο για το Club Sandwich, οι δαίμονες. Η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλης. Και μετά ήρθε το Mega Star, στο αντίπαλο δέος το Mega. Μια μουσική εκπομπή που παρουσίασε επί χρόνια τα μεσημέρια του Σαββάτου. Το σημερινό Mega Star είναι το καλύτερο γιατί φιλοξενεί το μεγαλύτερο star της νέας γενιάς του λαϊκού τραγουδιού. Κυρίες, δεσποινίδες, μαθήτριες και ζωντοχείρες, ο Αντώνης Ρέμος. Έγραφε στο popcorn, αλλά έγραφε και στίχους. Παρουσίασε επί σειρά ετών τα μουσικά βραβεία του νεανικού περιοδικού. Νόμιζα ότι χορεύεις μόνο σε Μπέκικο.
Όχι μόνο. Χορεύεις και τέκνο. Μερικές φορές. Το τεκνό χορεύει τέκνο. Πως και δεν την είδαμε ποτέ να τραγουδάει. Ψέμα. Τραγούδησε κάποια στιγμή μαζί με την Άννα Βύση στο πλατό της εκπομπής με αγάπη Άννα. Η γυναίκα είναι πλάσμα της φωτιάς. Η γυναίκα αγγελός και σατανάς. Το Μέγκα παρουσίασε και το «Δεν το πιστεύω», μια εκπομπή με συνεντεύξεις με ανθρώπους της showbiz, μέχρι που επέστρεψε στον Αντένα για το Fame Story, το πρώτο, με την Άσπα, την Ελεάνα και τη Φωτεινή. Ήσουνα με το δικό σου τρόπο μια από τις πρωταγωνίστριες της εκπομπής αυτής και του talent show αυτού και του reality αυτού και γενικά όλων αυτών των καταστάσεων που αποτέλεσαν το Fame Story. Στον Αντένα ανέλαβε και το «Φύγαμε» λοιπόν, ταξιδεύοντας ανά την Ευρώπη με τους φίλους της, γνωστούς και επιτυχημένους τραγουδιστές. Εμείς απλά ταξιδεύουμε, εμείς απλά λέμε «Φύγαμε» και φεύγουμε. Και πάμε στις πιο ωραίες πόλεις της Ευρώπης, παρέα με τα αγαπημένα αστέρια του τραγουδιού. Στον Αλφα ακολούθησαν το Dream Show και το TV Stars Παρουσιάστε, όπου την είδαμε για πρώτη φορά να κρίνει και όχι να παρουσιάζει. Μετά ήρθε το ραντεβού στα τυφλά και το Chart Show, μια εκπομπή γεμάτη με το αγαπημένο της ελληνικό τραγούδι. Είναι η απόλυτη μουσική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης και είναι εδώ στον Αλφα! Τον Αλφα έκανε το επόμενο ρεκόρ μετά το Megastar. Έμεινε για 5 χρόνια στο τιμόνι του με στην καλή χαρά κάθε Σαββατοκύριακο. Ποιο είναι το πιο άπιστο ζώδιο? Ο Κριός, ο Ταύρος, ο Δίδυμος, ο Καρκίνος, ο Λέων, ο Παρθένος, ο Σκορπιός, ο Τοξότης, ο Αιγόκερος, ο Υδροχός και τα Ψάρια. Γιατί όλοι οι άντρες είστε λίγο άπιστοι, νομίζω. Το ότι έχει δοκιμάσει και έχει δοκιμαστεί σε όλες τις ζώνες είναι πια πολύ γνωστό. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας για τις επόμενες 3,5 σκάρτες, 3 ώρες σχεδόν. Το επιτέλους Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Στο Έψιλον έκανε καθημερινό το μεσημέρι, το Νάμαστε. Late Night Show, το Μηχανόμαστε. Πρωινό τα Σαββατοκυριακά και τώρα είναι κριτής στο Star Academy. Και μάλλον δεν χώρεσαν όλα. Κάποια που προηγήθηκαν και αρκετά ακόμη που ακολουθούν. Δει εσείς άλλη παρουσιάστρια αυτή τη στιγμή στη τηλεόραση που να έχει κάνει περισσότερες διαφορετικές εκπομπές από την Ναταλία. Να ομολογήσω ότι τις είπα κάνα δύο, τις λέω, εγώ αυτές δεν τις θυμάμαι. Πότε τις έκανες? Δηλαδή αυτό που έλεγες, ταξίδια με τους φίλους μου. Το φύγαμε λοιπόν. Το φύγαμε λοιπόν. Δεν το θυμάμαι. Πόσα βάλαμε, λένε? Γύρω στα 13, λέει, αλλά μπορεί να έχουμε ξεχάσει και μερικά. Είμαι σίγουρη ότι ούτε εσύ μπορεί να τα θυμηθείς όλα. Ξεχάσατε, νομίζω, ένα, το οποίο έγινε και εδώ στον Αλφα. Ποιο? Το Sound Mix, που κάναμε μαζί με τον Νίκο, τον Μουτσινά, το Sound Mix. Εδώ το κάναμε, που ήταν ένα παιχνίδι μεταμορφώσεων, που έρχονταν άνθρωποι σαν το Your Face περίπου, αλλά χωρίς διάσημους. Έρχονταν διάφοροι άνθρωποι, αλλά κανονικοί άνθρωποι, όχι γνωστοί, όχι διάσημοι. Και έκαναν, προσπαθούσαν να μιμηθούν, να αντιγράψουν, να μεταμορφωθούν σε αγαπημένους καλλιτέχνες. Με δουλεύεις τώρα? Καθόλου. Ποια χρονιά ήταν αυτό? Το Sound Mix πρέπει να ήταν το 2000... Ήμασταν εδώ εμείς, παιδιά. Νομίζω πριν το ραντεβού στα τυφλά. Το ραντεβού στα τυφλά ήταν μόνο όταν είχαμε πρωτοέρθει. Κάπου εκεί το 6, το 5 είχαμε εμείς, το 5, 6. Το 6 πρέπει να ήταν, το Sound Mix πρέπει να συνέπεσε με το ραντεβού στα τυφλά ή να ήταν λίγο πριν, κάπου εκεί νομίζω ήταν. Μόνο αυτό έχετε παραλείψει. Συγχώρεσε μας. Παρακαλώ ελεύθερα και όλα αυτά που τα βάλετε πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ ωραίο αφιέρωμα. Τέλεια. Είναι πολύ ωραίο να θυμάσαι όλα αυτά που έχεις κάνει. Τα αγαπώ ένα-ένα ξεχωριστά, όλα αυτά που θυμήθηκα από το παρελθόν μου, έτσι, έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, με μία λίγο πιο ιδιαίτερη, έτσι, σε ένα ξεχωριστό κουτάκι θα βάλω το Chart Show και το Μέσα στην Καλή Χαρά, γιατί ήταν εκείνη η πενταετία που... Εδώ στον Αλφα. Ναι, ήταν εκείνη η πενταετία που νομίζω ότι έγινε αυτό που λέμε παρουσιάστρια. Και μέσα από το καθημερινό, από το Μέσα στην Καλή Χαρά, αλλά και μέσα από το Chart Show που ακόμα και τώρα, φαντάσου, έχουν περάσει τόσα χρόνια, ακόμα και τώρα μου στέλνουν μηνύματα και μου λέει ο κόσμος, ίσως ήταν η ωραιότερη εκπομπή που έχεις κάνει ποτέ το Chart Show. Υπέροχη εκπομπή. Υπέροχη παραγωγή. Όλοι οι άνθρωποι που δούλεψαν για αυτήν δούλεψαν με τόση αγάπη, με τόσο μεράκι. Τρομερή εκπομπή. Ήταν PRT Ellen, δεν το θυμάσαι, αλλά εγώ το θυμάμαι. Γι' αυτό ρωτάει, γιατί ήταν σε εμά, ήταν σε άλλο κανάλι. Εδώ. Ήταν την περίοδο που ήταν εδώ η Γερμανία. Ήταν format του RTL. Ναι, γερμανικό format. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχει δοκιμαστεί και θέλω να σου κάνω μία ερώτηση που ουσιαστικά τα παιδιά την έχουν κάνει από το γραφείο. Έχεις δοκιμαστεί σε όλες τις τηλεοπτικές ζώνες. Πού θα βαθμολογούσες τον εαυτό σου με άριστα και πού κάτω από τη βάση? Άρα, όχι ποια είναι αγαπημένη σου εκπομπή, όχι τα αγαπημένα σου χρόνια, όχι, τίποτα από όλα αυτά. Εσύ, πού βαθμολόγησες τον εαυτό σου, έστω την υψηλότερη βαθμολογία, και πού τη χαμηλότερη, να σου το πω έτσι. Είναι δύσκολο να με βαθμολογήσω.
όπως καταλαβαίνεις, και καλά άριστα δεν θα μου βάζα ποτέ. Εντάξει, μην το πεις έτσι. Καταλαβαίνω ότι κανείς μας δεν θέλει να λέει, να μιλάει για τον εαυτό του έτσι. Αλλά ναι. Πού νομίζεις ότι ήσουν, έδωσες το καλύτερο του εαυτού σου και πού, ας πούμε, θεωρούσες ότι ήσουν πιο αδύναμη εσύ, η Ναταλία. Δεν με ενδιαφέρει η εκπομπή και τα νούμερα τηλεθέασης καθόλου. Ναι. Η Ναταλία. Η Ναταλία κρίνει την Ναταλία. Νομίζω ότι ήμουνα καλή και ίσως να εξακολουθώ να είμαι καλή στο μες στην καλή χαρά και τώρα στο επιτέλους Σαββατοκύριακο, γιατί αισθάνομαι ότι είναι κάτι που μου πάει. Τα μαγκαζίνο, τα ψυχαγωγικά, ειδικά όταν έχουν καλή ομάδα όπως είχα τότε και όπως δόξα τω Θεώ έχω και τώρα στο επιτέλους Σαββατοκύριακο, είμαι ευλογημένη με μια εξαιρετική ομάδα και πίσω από τις κάμερες και μπροστά. Στο chat show θα με βαθμολογούσα πολύ καλά, γιατί ήταν το αντικείμενό μου. Και το αντικείμενό σου είναι όμως και σε όλα τα προγράμματα που έχεις συμμετάσχει σαν κριτής. Γιατί κριτής σε μουσικό πρόγραμμα μπορείς να είσαι. Είσαι ένας δημιουργός, Ναταλία μου. Θα σου πω τι γίνεται. Στο Star Academy, ας πούμε, που είμαστε τώρα. Στο Star Academy υπάρχουν τρία βαριά πυροβολικά, που είναι η Άννα, που είναι ο Νίκος και είναι και ο Κωστόπουλος. Αυτά τα βαριά πυροβολικά είναι πολύ βαρύτερα από μένα. Οπότε εσύ κρατάς μια πιο διακριτική, αν θες, στάση. Τους αφήνεις να βγαίνουν αυτοί πρώτα μπροστά και να παίρνουν όλο το βάρος, γιατί θεωρείς αυτό που λες. Δηλαδή, λες, τι να πω εγώ τώρα όταν δίπλα μου κάθεται η Αναβίση με τόσα χρόνια καριέρας, ή ο Νίκος Καρβέλας, συγγνώμη που ξεκίνησα από την Αναβίση, το έκανε γιατί είναι γυναίκα, έτσι. Σαφέστατα. Μιλάμε για έναν τεράστιο δημιουργό, τον Νίκο Καρβέλα, που έχει δώσει μεγάλα κομμάτια, όχι μόνο αυτά που μπορεί να γνώρισαν οι τελευταίες δύο γενιές. Εδώ βάλε τώρα από τραγούδια που έχουν πει από τη Ρίτα Σακελαρίου μέχρι που δεν θυμάμαι. Δηλαδή πολλά χρόνια η Λίτσα, η Διαμάντη, πολλά χρόνια και πολλά τραγούδια. Όπως το και λες. Και ιδιαίτερη προσωπικότητα, έτσι. Πολύ. Εγώ δηλαδή πραγματικά είχα την περιέργεια και έλεγα που τόσα χρόνια αυτός ο άνθρωπος που ξέρω ότι του έχουν κάνει προτάσεις, που δεν έχει βγει στη τηλεόραση και που όσοι εσύ τον ξέρεις πολύ καλά, εγώ τον έχω γνωρίσει πολύ λίγο, αλλά είναι ένας άνθρωπος εκρηκτικός. Ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια τους, λέει αυτά που θέλει να πει, χωρίς να τα φιλτράρει, όπως θέλει να τα πει. Είχα πολύ την περιέργεια, άμα σου πω πιο πολύ από όλους σας, ήθελα να δω, συγγνώμη κιόλας. Κι εγώ. Κι εσύ. Κι εγώ. Πώς, λέω, αυτός ο άνθρωπος, από το λίγο που τον έχω γνωρίσει, σε αυτά τα τελευταία 25 χρόνια που τον έχω γνωρίσει μέσα από τη δουλειά αυτή φυσικά. Πώς θα είναι, λέω, μέσα σε ένα πρόγραμμα. Γιατί η Άννα, λέω, φαντάζομαι θα είναι η Άννα. Αυτό που είναι η Άννα. Και νομίζω ότι αυτό είναι. Αυτό βλέπω και στην τηλεόραση. Την Άννα. Εσένα σε ξέρω, εννοείται. Είσαι η Ναταλία, τον Κωστόπουλο, λίμον έχω. Τον έχουμε δει όλοι και ξέρουμε ακριβώς πώς είναι. Αλλά αυτό που ήταν έκπληξη για μας, όσους γνωρίζουμε λίγο ή πολύ τον Νίκο Καρβέλα, ήταν ο Νίκος Καρβέλα. Ούτως ή άλλως και ο Πέτρος και εγώ είναι κάτι που το έχουμε ξανακάνει. Η Άννα είναι. Το έχει πάρει πάρα πολύ σοβαρά. Όπως βλέπεις, τους δίνει τα φώτα της, τους μιλάει, αν θέλεις, και με ορολογία πολύ έτσι, ιδιαίτερα σοβαρή και μουσική κτλ. Δείχνει ότι θέλει να τους διδάξει και να πάρουν πράγματα από αυτήν. Αλλά εγώ είχα σαν και σένα τρομερή περίεργη να δω πώς ήταν ο Καρβέλας. Νομίζω ότι όλοι την είχαμε. Ειδικά όσοι ξέραμε τον Νίκο Καρβέλα. Εγώ ξαναλέω, δεν τον ξέρω πώς είναι η Ναταλία, μην παρεξηγηθώ. Τον έχω γνωρίσει όμως, έχουμε τύχει να κάνουμε εκπομπές μαζί με την Άννα κτλ. Μέσα σε αυτά τα χρόνια της δουλειάς. Και έλεγα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να μπει σε όρια. Ναι. Δεν μπαίνει σε καλούπια. Είναι ο Νίκος Καρβέλας, τελειώσαμε. Δεν μπαίνει. Και για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν που πολύ σωστά λες, εγώ επί τούτου κρατάω μία στάση απολύτως διακριτική, γιατί πραγματικά δεν θέλω ούτε να τους τρώω χρόνο, ούτε να. Θεωρώ ότι είμαι δίπλα τους, όχι μαζί τους, δίπλα τους. Κατάλαβες, έχει διαφορά το μαζί τους από το δίπλα τους. Για να κλείσω λοιπόν την απάντηση, γιατί μου κάνεις μια πολύ ωραία ερώτηση. Εκεί που θα βαθμολογούσα τον εαυτό μου με το χαμηλότερο βαθμό θα ήταν στο Γερμανού Ξανάρχεται, στο βραδινό talk show που έκανα στον Αντένα πριν τρία τώρα, χρόνια. Τώρα, πριν από τρία χρόνια. Ναι, εκεί θα έβαζα τον πιο χαμηλό βαθμό. Γιατί? Γιατί ο Αντένα μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω σε μια πάρα πολύ ωραία ζώνη, πολύ γερή, μια καταπληκτική late night show εκπομπή και εγώ δεν την αξιοποίησα αυτή την ευκαιρία. Ποια ήταν, πιστεύεις, τα λάθη σου? Τα λάθη μου ήταν ότι ενώ είχα πάρα πολύ ωραίους καλεσμένους, ένα συγκλονιστικό πλατό, μια υπέροχη παραγωγή, ήταν όλα τέλεια, εγώ τους φώναζα εκεί και αντί να κάνω την έκπληξη, με πρωτότυπες ερωτήσεις, με το να το πάω λίγο παραπάνω, καθόμουν εκεί απέναντί τους και τους έκανα την αγιογραφία τους.
Καλώς ήρθες και τι ωραία και μπράβο, ναι. Και ποια είναι τα επόμενα σχεδιά σου και πώς νιώθεις τώρα που αυτό και τα... Γενικά δηλαδή όταν ξαναβλέπω όμως, τα... Όμως να σε ρωτήσω κάτι γιατί προσπαθώ να μπω στη θέση σου. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που καλούσες εκεί, τους ήξερες πολύ καλά. Είχατε φιλικές σχέσεις και εκτός από αυτό, εσύ σαν προσωπικότητα είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να φέρει τον άλλον σε δύσκολη θέση. Έτσι κρίνω εγώ. Δεν έχει σημασία και θα σου πω γιατί δεν έχει σημασία. Γιατί μπορείς να κάνεις μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με έναν άνθρωπο χωρίς να τον κανιβαλήσεις. Εγώ αισθάνομαι ότι μου δόθηκε εκείνη η καταπληκτική ευκαιρία με το late night show εκείνο στον Αντένα. Δεν την αξιοποίησα παρά κατά το ίμιση. Ναταλία, είναι δύσκολο. Όταν θέλεις να κρατάς και ισορροπίες. Δηλαδή, να στο πάρω ανάποδα. Είμαι απέναντί σου. Ναι. Με ξέρεις πολύ καλά. Θα μπορούσα ίσως κάποτε να ήμουν καλεσμένη σου. Τι θα ήθελες να με ρωτήσεις, πού. Να μην σκεφτείς, δεν με νοιάζει να τη φέρω σε δύσκολη θέση. Εγώ που πρέπει να κάνω την εκπομπή μου, θέλω να τη δει ο κόσμος, θέλω να αυτά. Και που δεν θα σε ένοιαζε μετά ότι φεύγοντας, ίσως είναι και τελευταία φορά που με βλέπεις. Όχι, δεν θα ρίσκαρα τη σχέση μας ποτέ για να κάνω νούμερα. Ρε παιδάκι μου, δεν το λέω μόνο για σένα, το σκέφτομαι και για μένα. Γι' αυτό σου λέω ότι μου λες αυτά και το καταλαβαίνω. Δεν μπορούμε όλοι οι άνθρωποι να τα κάνουμε όλα, Ναταλία. Δεν θα ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Θα προσπαθούσα απλά. Όπως μιλάμε, ρε παιδί μου. Εμείς όταν είμαστε δυο μας, λέμε κάποια πράγματα. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε και τα 10. Ας λέγαμε τα 3. Ας έβγαζα έστω ένα κομματάκι. Με έχεις απέναντί σου. Δεν θα σου απαντήσω σε τίποτα για να μην τους φέρω σε δύσκολη θέση. Μάλλον να μην μας φέρω εμάς σε δύσκολη θέση στο ότι α, αυτό δεν θα σου το απαντήσω ή α, το άλλο όχι. Αλλά κάνε μου ερωτήσεις που πιστεύεις ότι δεν θα ήταν οι ερωτήσεις ή χαϊδευτικές, αλλά δεν θα προσέβαλαν ούτε σένα ούτε εμένα. Δεν θα σου απαντήσω σε τίποτα. Να το πούμε από τώρα, έτσι. Για να μην φέρω κανένα σε δύσκολη θέση. Εμάς τις δύο και τον κόσμο που θα το παρακολουθεί. Αλλά για πάμε, κάνε μου. Μην χάσουμε το χρόνο με τις ερωτήσεις που θα έκανε η Ναταλία στην Ελένη. Που ωραία, συμπαθιόμαστε, αγαπιόμαστε ναι. Και δεν θέλουμε να φέρουμε τον άλλον σε δύσκολη θέση. Πάμε λοιπόν, γύρω να το χρόνο πίσω και με έχεις καλεσμένη. Στο Γερμανού ξανάρχεται. Αλλά τώρα είναι η νέα Γερμανού. Αυτή που δεν θέλει να ξανακάνει το ίδιο λάθος. Και ξαναλέω, δεν θα απαντήσω σε τίποτα. Κάνε εσύ τις ερωτήσεις. Πότε μετά νιώσες τελευταία φορά για μια προσωπική απόφαση που πήρες για την ζωή σου, την ιδιωτική. Δεν το απαντάμε. Αν θεωρείς ότι σαν παρουσιάστρια είσαι απλά καλοπληρωμένη ή είσαι πέραν του δέοντος καλοπληρωμένη. Ή είσαι καλοπληρωμένη όσο σου αξίζει ή παραπάνω από όσο σου αξίζει. Ούτε αυτό το απαντάμε. Πάμε σε επόμενη ερώτηση. Αν θεωρείς ότι η γνώμη του κόσμου μετράει για σένα, διαβάζεις αυτά που γράφουν για σένα ή λες τα παλιά μου τα παπούτσια δεν με νοιάζει καθόλου, δεν πάνε να λένε τη ζούλα μου ή κατά βάθος σε νοιάζει τι πιστεύει ο κόσμος για την Ελένη. Λέμε τρεις, την τύχη τώρα, τις είπαμε. Αυτές ήταν τρεις πολύ ωραίες ερωτήσεις που άκουσα. Εγώ θα σας απαντούσα και τις τρεις. Είδες λοιπόν. Ναι, αλλά δεν αισθάνομαι ότι με αυτό ούτε ότι με θίγεις ούτε ότι θα δημιουργήσεις πρόβλημα. Ούτε αυτές τις έκανα. Αυτό σας εξηγώ. Ούτε τέτοιες δεν έκανα. Έλα ρε Ναταλία. Ούτε τέτοιες δεν έκανα. Άκου, θα τις απαντούσα σε σένα. Σε έναν άλλον μπορεί να μην τις απαντούσα. Είδες όμως ξέρεις γιατί. Ναι. Γιατί θα ήξερε. Ότι έχω καλή πρόθεση. Ακριβώς. Mm. Έχει σημασία. Η καλή πρόθεση λοιπόν μετράει. Το πώς θα. Ο πατέρας μου έλεγε πάντα, καλή τώρα από εκεί που μας βλέπει, ότι δεν έχει σημασία τι ρωτάς τον άλλο. Πώς τον ρωτάς έχει σημασία. Έχει σημασία το πώς τον ρωτάς και το να καταλάβει μέσα από τα μάτια σου ότι δεν υπάρχει δόλος και δεν υπάρχει χυδαιότητα στον τρόπο που τον ρωτάς. Mm. Από εκεί πέρα μπορείς να ρωτήσεις τα πάντα. Αν θέλει θα σου απαντήσει, αν θέλει θα πει δεν απαντώ. Και το δεν απαντώ είναι μια απάντηση. Έχεις κάνει στα επαγγελματικά σου κάποιο λάθος που νιώθεις ότι σου έχει στοιχήσει πολύ. Προς το παρόν, κοίταξε, δεν το ξέρω αυτό. Θα φανεί. Άμα κοιτάς πίσω, βλέπεις λάθη που θεωρείς ότι αυτό... Όχι. Άμα κοιτάω πίσω, δεν βλέπω λάθη. Αλλά ακόμα επειδή είναι... Εν εξελίξη η ζωή μου η επαγγελματική, σου λέω πως προσπαθώ όσο μπορώ να κάνω βήματα όσο γίνεται πιο προσεκτικά και όταν το έδαφος πατάω και βλέπω ότι δεν είναι αυτό, κρατιέμαι και λίγο, πάω ένα βήμα έτσι, θα φανεί. Προσπαθώ να μαθαίνω, ξέρεις, και από ό,τι κάνω. Το φαινόμενο Survivor πώς σου φαίνεται, Ναταλή? Το φαινόμενο Survivor, το οποίο μας έχει ξαφνιάσει όλους, ναι. Το περιμέναμε, όχι σε αυτό το βαθμό, έτσι.
Και δεν ξέρω αν εσύ, γιατί εγώ έχω πει 100 φορές, ρε παιδιά, εγώ στο Μέγκα δεν το βλέπα, δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω σαν προϊόν. Το γνωρίζω τώρα στο Sky. Το είχα δει και στο Μέγκα. Το είχα δει με τον Γρηγόρη παρουσιαστή και που την Ορθούλα και την. Το θυμάμαι και τότε. Αυτό θυμάσαι. Είδες ότι υπήρχε κι άλλο όμως. Με τον Μαρκουλάκη. Αυτό δεν το θυμάμαι. Είδες. Λοιπόν, για πες μου λοιπόν, αυτό το φαινόμενο που προσπαθώ να θυμηθώ, αλλά μόνο σε μεγάλες βραδιές τύπου Eurovision με την Παπαρίζου να παίρνει την πρωτιά, το θυμάμαι ο κόσμος να κάθεται έτσι φανατικά, που είναι μια βραδιά όμως, σε ένα φοβερό ποδοσφαιρικό αγώνα, όταν παίρναμε τα ευρωπαϊκά, λες έχουμε πάρει πολλά, τέλος πάντων, ήταν για μας μεγάλες στιγμές αυτές. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι άλλο που να παίζει κάθε μέρα και να σου δίνει, να εγκλωβίζει τόσα μάτια, τόσο κόσμο. Τεράστια επιτυχία. Φανατικά να το παρακολουθεί. Τεράστια επιτυχία. Πάρα πολύ σωστά φτιαγμένο, γιατί συνδυάζει κάποια πράγματα που είναι τρομερά δελεαστικά για τον τηλεθεατή. Συνδυάζει ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, δηλαδή βλέπεις τις παραλίες σου, βλέπεις τα αυτά. Συνδυάζει γνωστά πρόσωπα, δηλαδή δεν είναι οι μαχητές που δεν τους ξέρουμε, αλλά τώρα πια είναι εξίσου διάσημοι με τους διάσημους, αλλά και πρόσωπα που τα ξέρουμε. Μου ωραία να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη που αλλάζω ερώτηση, γιατί μου κάνει εντύπωση, το βλέπα και μέσα στο σπίτι μου που το συζητάγαμε. Όταν πρώτο ξεκίνησε και έπαιξε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, η πρώτη σου αίσθηση να είσαι με τη μία ή με την άλλη ομάδα, ποια ήτανε, σαν αίσθηση. Ξέχνα τα πρόσωπα ένα-ένα, ότι α, συμπαθώ αυτό ή εκείνο, τον ξέρω, είναι φίλος μου, δεν τον ξέρω, δεν με νοιάζει. Σαν βλέπεις δύο ομάδες, ξέχνα ποιοι παίζουν σε αυτές τις δύο ομάδες, σαν αίσθηση. Πού ήθελες να πας να κερδίσουνε, προς τα πού. Τους μαχητές. Και εγώ, και νομίζω και περισσότερες στη δικιά μας δουλειά. Γιατί? Δεν ξέρω. Ξαναφέρετε μου το γιατρό. Έλα εδώ, ρε Γρηγόρη. Φέρε και τη Φωτεινή, θα με τρελάνετε. Γιατί το κάνουμε αυτό? Δεν ξέρω, ειλικρινά. Λύσε μου αυτή την απορία. Μπορώ να σου πω για μένα. Εσύ θα μου πεις για σένα. Εσείς και εσείς, με τους μαχητές και εσείς. Γεια σας. Πρόσεξε. Είχαμε εννοείται συμπάθειες και στην άλλη ομάδα αρκετές. Αλλά σαν ομάδα. Σαν ομάδα, δύο ομάδες. Για ποιο λόγο λέω. Μας έκαναν πιο πολύ έτσι να πλησιάζουμε την ομάδα των μη διασύμων, ας πούμε. Εγώ καταρχήν είχα μια τεράστια συμπάθεια. Παιδιά, πετάνε τα μαλλιά μου. Συγγνώμη που κάνω συνέχεια αυτό το εκνευριστικό. Απλά το βλέπω στο μόνιτο. Συγγνώμη. Κάνε μαλλιά. Κάνω μαλλιά. Λοιπόν, είχα καταρχήν μια καρία κεραυνοβόλα συμπάθεια στην γυμνάστρια των μαχητών, στην Ειρήνη την Κολυδά. Πολύ μας άρεσε και μας πάρα πολύ. Έρωτα. Μόλις την είδα, είπα, κορίτσι μου, τι παιδί είσαι. Ωραία τύπησα. Ωραία τύπησα, δυναμική, λατρεμένη κούκλα. Αυτή τη γυναίκα του το έχω πει. Λέω, αυτή η γυναίκα όταν θα έρθει στην Ελλάδα, εγώ θέλω να μου τη φέρετε την γνωρίζω. Πρέπει να τη κάνει πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει να τη δω από κοντά. Αυτή. Συμπαθούσα πολλά παιδιά από την ομάδα των μαχητών. Τη Σάρα, ακόμα και τον Κώστα, τον μισθοφόρο που τον κράζανε. Είναι ιδιαίτερη προσωπικότητα. Πολύ τον συμπαθούσα και τον συμπαθώ. Το Μάριο που τραυματίστηκε, όλους. Τους άλλους, όχι ότι δεν τους συμπαθώ, τους ήξερα. Δηλαδή ήταν άτομα που ξέρεις. Και. Λες να είναι ψυχολογικό ότι τους μεν και όλα από την αρχή τους λέγανε οι διάσημοι. Που εντάξει, δεν του λέει για διάσημου. Ίσως μας την έκανε γνωστή. Ίσως μας εκνεύρισε. Τι θα πει διάσημος. Διάσημος είναι, ξέρω εγώ, ο Σάκης Ρουμπάς. Για την Ελλάδα, λέω τώρα. Ναι. Μπορεί να είναι διάσημο για την Ελλάδα, ας πούμε, ο Καταμπάκης. Το λέω επειδή έχει συνεργαστεί μαζί. Ναι. Δεν το λες διάσημο. Γιατί εγώ δεν τον ήξερα πιο πριν. Αν λέγανε οι αναγνωρίσιμοι. Μπράβο. Και η μία οπότε ξεκινά με μια ζυγαριά που πάει λίγο ανάποδα και θες να πας να. Και ο κόσμος θέλει να στηρίξει τους αδύναμους. Αυτό είναι. Έχει δίκιο η Ελένη σε αυτό. Θέλει να στηρίξει τους αδύναμους. Ναι, σε αυτό μπορεί να έχει και δίκιο. Δεν μπορώ να σκεφτώ ίσως κάτι άλλο. Γιατί αν ήξερα και πέντε ανθρώπους και εγώ από την ομάδα των διασύμων τους ήξερα. Αλλά με το ζόρι να ξέρα τρεις-τέσσερις. Μα τα χαλάσανε και λίγο οι διάσημοι. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ δηλαδή. Όταν ξεκινήσαμε. Δεν λέω μετά. Μετά εννοείται πα με χαρακτήρε, πα με αυτά, πα με άλλου τρόπου. Σας βλέπω να κερδίσει τώρα και να φάει. Σας βλέπω καθημερινά που το σχολιάζετε και το. Ο κύριος Σιμινάκης σας στέλνει. Ολοκλήρωσε και θα το ρίξω. Σας βλέπω που το σχολιάζετε καθημερινά γιατί σας παρακολουθώ και βλέπω πώς τοποθετήσετε και πρέπει να σου πω ότι συμφωνώ σχεδόν πάντα μαζί σας και με τις τοποθετήσεις σας. Σχεδόν πάντα. Και εμείς συμφωνούμε μαζί σου. Ναι. Α, άρα στενοηθήκαμε. Αλλά είναι. Ναι, αλλά αυτό που είπε η Ελένη είναι ωραίο να μας πεις για το Στέλιο Χανταμπάκη, γιατί και δεν τον ξέραμε προσωπικά κανένας μας. Ναι. Και βλέπουμε ένα χαρακτήρα σε ένα παιχνίδι που μας κάνει να τραβιόμαστε λίγο πίσω. Εγώ μπορώ να σας πω για το Στέλιο πώς ήταν. Που έζησε και έζησε. Βέβαια, ναι. Αυτό, θα μας πεις. Αυτό τι. Τίποτα άλλο. Τι άλλο αυτό που έζησες. Διαφημίσεις παρακαλώ. Τι λε,
λέγαμε, που είχαμε μείνει. Για το Στέλιο, να μας πει δύο λόγια. Συνεργάτη. Εν τω μεταξύ, θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Βλέπω τώρα την Ελένη με το iPad της και κάθε φορά που σκέφτομαι που ανεβάζει φωτογραφίες η Ελένη στο Instagram και τις κάνω like. Και λέω Παναγιά μου, κάμια μέρα θα κερδίσω τίποτα από σπόντα. Εμείς το κάνουμε. Και θα κάνει scroll down και θα πει και κερδίζει η φίλη μας η Ναταλία! Μην πάθω καμιά λάθη. Μα δεν είναι σωστό. Δεν θα με πας στην επόμενη. Και θα γιατί να μην δώσω δώρο. Όχι, θα πας στην επόμενη. Κοίτα, όταν είσαι στο ίδιο κανάλι δεν μπορείς, θα κατηγορηθώ. Αλλά... Ναι. Αφού είσαι σε άλλο κανάλι. Όχι, θα πας στην επόμενη. Απλά εγώ κάνω σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κρίμα που δεν σε έχω βρει ακόμα. Στα καλλιτικά μπαίνεις. Στα καλλιτικά μπαίνεις. Σίγουρα. Εκεί. Κάτι ματ κραγιόνι. Έμα και εμένα τρελαίνομαι γι' αυτά. Πάμε ξανά πίσω. Πάμε ξανά πίσω. Λοιπόν. Θέλω να πω λοιπόν για το Στέλιο. Με το Στέλιο συνεργαστήκαμε στο επιτέλους Σαββατοκύριακο και με τον Γιώργο το Μανίκα. Ξεκινήσαμε τέλη Σεπτέμβρη μέχρι Γενάρη που με τον Γενάρη η Φιλιό Γιανακοπούλου, ρεχιστάκτριά μου, είχε την σωστή σκέψη να αλλάξει λίγο η δομή της εκπομπής. Την κάναμε infotainment, που σημαίνει ότι έπρεπε να αλλάξει και η σύσταση κάπως της εκπομπής αναγκαστικά. Προσθέθηκε ο Πέτρος ο Κουσουλός που είναι εξαιρετικά πολύτιμος και έτσι αλλάξανε η δομή και τα δεδομένα. Ο Στέλιος λοιπόν. Δηλαδή ο Στέλιος, συγγνώμη, δεν έφυγε για το Survivor. Άλλαξε η εκπομπή. Του ήρθε κουτί, φαντάζομαι. Δηλαδή ήταν τέλειο για το Στέλιο. Α, δηλαδή με το που είπατε εσείς, του είπατε ότι ξέρεις, εμείς θα πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Έκατσε ακριβώς τότε. Ακριβώς τότε έκατσε. Α, δηλαδή δεν ήρθε να σας πει εκείνος ότι θα φύγω, δεν θέλω να κλαίτε, θα πάω στο Survivor γιατί πρέπει να κάνω και αυτό. Συγγνώμη, όχι, γιατί νομίζω αυτό είχαμε καταλάβει. Ναι, παιδί μου, ότι όταν κάποιος σου φεύγει στα μέσα της σεζόν, ναι, λες, έχει διπολογίσει επάνω στις πλάτες μου και εμένα στο δικό μου μικρό κομμάτι. Μπορώ να σου πω ότι την ημέρα, ακριβώς την ημέρα που εντάχθηκε επίσημα ο Πέτρος ο Κουσουλός στην εκπομπή και θα άλλαζε πλήρως η δομή της εκπομπής, ήταν ακριβώς η ημέρα που ο Στέλιος δέχτηκε την πρόταση. Γιατί την είχε νομίζω που είχαν ξανακάνει και δεν μπορούσε να φύγει, του ξανακάνανε μία δεύτερη και έπεσε στην στον gap που του. Εντάξει, ξέρεις, εννοείται ότι και τα λεφτά είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός λόγος. Φυσικά, φυσικά. Έναν άνθρωπο που έχει οικογένεια, σαφέστατα. Ήτανε και λέω ήτανε, όχι ότι δεν είναι ο άνθρωπος, απλά λέω στη συνεργασία μας, μιλάω για τη συνεργασία μας. Ένας άνθρωπος που είχε πάρα πολύ όρεξη να κάνει βίντεο, ήταν πάρα πολύ συμπαθητικός, ήταν πάρα πολύ γελαστός, είχε πάρα πολύ χιούμορ και είχε πάρα πολύ πλάκα. Εντάξει, αυτός ήταν ο Στέλιος που εγώ έζησα τους 4 μήνες. Ο Στέλιος που βλέπεις μέσα, πώς σου φαίνεται? Μου φαίνεται, δηλαδή αυτό που θα ήθελα να του πω είναι... Στέλιο, φάει κάτι, δεν είσαι ο εαυτός όταν πεινάς. Αν μπορούσα δηλαδή να του πω κάτι, θα του έλεγα αυτό. Άλλος. Πολύ διαφορετικός. Επειδή ξέρεις και άλλα παιδιά από εκεί. Πες να μου πεις δύο λόγια για αυτούς μόνο που γνωρίζεις. Ας πούμε ο Σπαλιάρας. Ο Σπαλιάρας μου φαίνεται πολύ καλύτερος, πολύ πιο ευαίσθητος από ό,τι τον είχα. Τον είχα για πολύ σκληρό αντράκι και ξαφνικά βλέπω έναν αγαθό γίγαντα. Ένα πλάσμα, ξέρεις. Η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Την Ειρήνη την... Είχα ουδέτερα συναισθήματα για την Ειρήνη πριν φύγει για το Survivor. Σε κέρδισε τώρα. Την έχω συμπαθήσει, ρε παιδί μου, πάρα πολύ την Ειρήνη την Παπαδοπούλου. Την έχω συμπαθήσει για την ευαισθησία. Όχι για επειδή έβγαλε υποψήφιο το Χαντεμπάκι, να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Την Ειρήνη τη συμπάθησα για τη μοναχικότητα που βίωσε, για το πώς αντιμετώπισε τις καταστάσεις, για το πόσο και μόνη της ολομόναχη κατάφερε και τους κέρδιζε τη μία νίκη πίσω από την άλλη. Σωστή, πόσο... Αυτή είναι μαχήτρια ουσιαστικά. Είναι μαχήτρια. Είναι μαχήτρια. Έχω την ίδια εικόνα. Πες μου για τον Μπό. Τον Μπό τον ξέρεις καταρχήν. Τον Μπό τον ξέρω από 2-3 φορές που μπορεί να τον έχω φιλοξενήσει σε εκπομπές. Γεια σου, τι κάνεις και τα λοιπά. Δεν έχουμε... Όχι, δεν γνωρίζεις δεν πιο πολύ. Δεν γνωριζόμαστε καλά. Το κοκκινάκι τον ήξερες? Όχι, καθόλου. Ούτε το κοκκινάκι. Και τη Λάουρα. Τη Λάουρα επίσης. Γεια σου, τι κάνεις και τα λοιπά. Πώς σου φαίνεται η Λάουρα? Τι γίνεται, ρε παιδί, την ξεχάσαμε λίγο τη Λάουρα εκεί μέσα στο παιχνίδι. Η Λάουρα βγάζει εβδομάδες. Τι γίνεται, βγάζει εβδομάδες χωρίς να. Δηλαδή, χωρίς να μιλάμε, δεν τη συζητάμε ούτε θετικά ούτε αρνητικά καθόλου. Είναι εκεί με τα κοτσιδάκια τη, χαριτωμένη κτλ. Τι γίνεται. Περνάει ο καιρός. Για πες, ρε Φωτεινίκη, εσύ μιλά και σου λίγο. Είναι μια καλή παρέα η Λάουρα. Θεωρώ ότι σε όλους δίνει αυτό που θέλουν. Μια ηρεμία, μια πραότητα κτλ. Είναι μια αδύναμη παίκτρια που για όποιον έχει στρατηγική είναι μια παίκτρια που θέλει να κρατήσει μέσα στο Survivor. Γιατί πηγαίνοντας παρακάτω θα την αντιμετωπίσει και θα την νικήσει.
Οπότε νομίζω ότι για αυτούς που έχουν στρατηγική είναι μια πάρα πολύ καλή παρέα η Λάουρα αυτή τη στιγμή. Είναι μια συμπαθέστατη κοπέλα, για να τα λέμε και όπως είναι, δεν έχει δώσει δικαίωμα. Ναι, συμφωνώ σε όσα λες. Αυτός που βλέποντας τα επεισόδια τίνει να μου γίνει λιγότερο συμπαθής από όλους και θα στο τεκμηριώσω. Τα ίδια θα πούμε σιγά-σιγά. Είναι ο Λάμπρος ο Χούτος και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί αν υποθέσουμε και το βάζουμε εντός πολλών εισαγωγικών για να μην ρίχνουμε και λάδι στο φανατισμό του κόσμου, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Ότι υπήρχε μια κλίκα, αυτή η περίφημη κλίκα, και αρχηγός της κλίκας λοιπόν της περίφημης ήταν ο Χανταμπάκης. Εγώ πάντα, ρε εσύ Ελένη και παιδιά αγαπημένα, τίνω να σέβομαι περισσότερο τον αρχηγό και λιγότερο τα τσιράκια. Κατάλαβες. Respect λοιπόν στον αρχηγό Χανταμπάκη, αφού κατάφερε να γίνει αρχηγός, πολύ λιγότερο respect στο τσιράκι του αρχηγού, πολύ λιγότερο. Το οποίο για να είμαστε ειλικρινείς. Κατάφερε να γίνει αρχηγός της κλίκας. Για να είμαστε ειλικρινείς, έχει πει χειρότερα πράγματα από ό,τι έχει πει ο Στέλιος on camera. Έχει πει πολύ πιο σκληρά λόγια από ό,τι έχουμε δει το Στέλιο να λέει. Το Στέλιο τον έχουμε δει πλαγίως να δημιουργεί καταστάσεις και να οδηγεί την ομάδα σε μια απόφαση, αλλά δεν τον έχουμε δει να λέει τόσο σκληρά πράγματα όσο έχει πει ο Χούτος. Και το θέμα είναι ότι ο Χούτος δεν θα μπορέσει να το συντηρήσει αυτό. Δεν είναι προσωπικότητα που θα μπορέσει να συντηρήσει αυτό που είχε φτιάξει ο Χανταμπάκης. Όλο αυτό θα γίνει τώρα. Θα πάω εγώ λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Όποιος σωθεί, σώθηκε. Το βίντεο του γιατρού θα το δούμε. Βεβαίως. Γιατρός. Ψυχίατρος. Ψυχίατρος, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει για το φαινόμενο Survivor και μας έχει πει πράγματα που ίσως εμείς να μην τα είχαμε σκεφτεί. Ότι από τη μία ο κόσμος ταυτίζεται με αυτό το θα ήθελα να ήμουν σαν τον Αγγελόπουλο, τόσο δυναμικός, τόσο καλός στα αγωνίσματα, ναι. Θα ήθελα να είμαι τόσο γλυκιά όσο η Λάουρα. Δεν θα ήθελα να είμαι σαν τον Μισθοφόρο, ούτε σαν την Σάρα. Θέλει αυτό το πράγμα, βλέπει λίγο τον εαυτό του μέσα στις καταστάσεις και σε όλο αυτό. Θέλει να νιώθει ότι συμμετέχει στο παιχνίδι, ψηφίζοντας και ότι έχει τη δύναμη να διώξει με έναν παίκτη, να συμμετάσχει με τον τρόπο του στο παιχνίδι. Ερωτώμενος τώρα για την ψυχολογία των παικτών και για το αν θα χρειαστούν ψυχολογική υποστήριξη μετά το παιχνίδι, είπε ότι πολλοί θα χρειαστούν. Ναι, και πολλοί θα ήθελαν και πριν το παιχνίδι. Λέει ωραία πράγματα ο γιατρός που ίσως να μην τα έχουμε σκεφτεί. Μάλιστα. Είμαστε για τον γιατρό. Όχι. Όχι, τι δεν είναι. Ακόμα. Όχι, ακόμα. Άλλο είναι το θέμα. Να δούμε λίγο το βίντεο. Το Survivor καταρχάς είναι ψυχαγωγικό. Οι άνθρωποι αγαπούν την ψυχαγωγία. Επίσης αγαπούν την κλειδαρότρυπα. Δηλαδή τη δυνατότητα να χαζεύουν τη ζωή των άλλων με τους ανταγωνισμούς, τα μίση και τα πάθη τους από την ασφάλεια του καναπέ. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, οι τηλεθεατές μπορούν να συγκρίνονται ανώδυνα με τους παίχτες που εμπλέκονται σε περίπλοκες καταστάσεις, στις οποίες οι ίδιοι είτε θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν είτε απέφχονται. Την ίδια στιγμή πρόκειται για ένα τηλεοπτικό προϊόν εύπεπτο, με οικείους προβληματισμούς που αφορούν στην ανθρώπινη διεπαφή και επομένως με την ευκολία της ταύτισης. Ασφαλώς, στη συνταγή της επιτυχίας συμπληρώνει το ιδηλιακό περιβάλλον, η καλοκαιρινή εικόνα πάνω στην εκπνοή ενός μάλλον έντονου χειμώνα που διαρκεί μέχρι σήμερα. Που υπηρετεί την ανάγκη του κουρασμένου Έλληνα να αποδράσει από τη ρουτίνα του, τουλάχιστον με τη φαντασία, αφού δεν έχει πλέον πολλές και περισσότερο ρεαλιστικές δυνατότητες. Λόγω της προσλαμβανόμενης διαδραστικότητας, ο θεατής έχει εδώ την ψευδαίσθηση της προσωπικής του επίδρασης επί των εξελίξεων και αισθάνεται λιγότερο παθητικός αποδέκτης. Ψηφίζει και συζητάει για τις προτιμήσεις του στα κοινωνικά του δίκτυα, ψηφιακά και μη. Και έπειτα υπάρχει ο φόβος να μείνει κανείς εκτός του επίκαιρου, η ανάγκη δηλαδή να ξέρει τι γίνεται και να μην αισθάνεται στην απέξω. Αυτό μπορεί από μόνο του να γίνει εξαιρετικά μεταδοτικό. Θα έλεγα ότι τους τηλεθεατές προσελκύουν τόσο τα αγωνίσματα όσο και οι χαρακτήρες και οι συμπεριφορές των παιχτών. Οι θεατές διασκεδάζουν και προβληματίζονται με απλά ηθικά διλήμματα, αλλά συναισθηματικά φορτισμένα. Όπως τι θα έκανα εγώ στη θέση του παίχτη, θα έλεγα ψέματα για να κερδίσω, θα έπαιζα καλύτερα. Οι θεατές προσελκύονται από τα καλογυμνασμένα σώματα και τις μάλλον ρηχές συζητήσεις γύρω από το σεξ. Που ανήκει έτσι κι αλλιώς στην πρώτη βαθμίδα των φυσικών αναγκών μας. Στην σκέψη αν ταυτίζονται οι θεατές με κάποιον παίκτη, θα έλεγα πως αισθάνομαι ότι παρακολουθούν τις συμπεριφορές των παικτών και εκείνη τη στιγμή αναδεύονται οι δικές τους υποσυνείδητες ιδέες αυτομορφής και αυτοϋποτίμησης. Υποθέτω λοιπόν ότι περιστασιακά ταυτίζονται τόσο με τους καλούς όσο και με τους κακούς χαρακτήρες του παιχνιδιού. Την ίδια στιγμή επιθυμούμε να δραπετεύουμε από την καθημερινότητά μας με νέες συγκινήσεις, με όχημα μικρούς ιδεατούς ήρωες. Που αφαιρούν λίγο από το βάρος της προβληματισμένης μας ύπαρξης. Επομένως, είναι πράγματι ένα είδος εκτόνωσης. Και έπειτα ισχύει πάντοτε το άρτος και θέαμα. Εξελικτικά, η επιβίωση του ατόμου ή της ομάδας στην οποία ανήκει είναι συνάρτηση του ανταγωνισμού με άλλα άτομα ή με άλλες ομάδες για τους διαθέσιμους πόρους.
Ακόμη και η συνεργασία και η αλληλεγγύη μέσα στην ίδια ομάδα είναι στην πραγματικότητα στρατηγικές ανταγωνισμού. Οι έρευνες δείχνουν ότι στα κοινωνικά σύνολα, ακόμη και σε ένα παιχνίδι reality, οι θεατές απολαμβάνουν την παρουσία ενός προσώπου που αγαπούν να μισούν. Ο κυριαρχικός χαρακτήρας ή ο κακός του παιχνιδιού, αν προτιμάτε, εξωστρακίζεται προοδευτικά γιατί ο μέσος θεατής αδυνατεί να ταυτιστεί μαζί του μακροπρόθεσμα και σταθερά. Και ίσως σας κάνω έτσι μια πρόβλεψη για το ποιος θα κερδίσει. Σκέφτομαι αν οι παίκτες του Survivor θα χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης μετά την έξοδο και διότι όταν θα έπρεπε στην πραγματικότητα να σας μιλήσω για το αν έχριζαν ψυχολογικής υποστήριξης πριν μπουν στο παιχνίδι. Από την άλλη, ωστόσο, σκέφτομαι και όλες τις κακουχίες που έχουν περάσει οι άνθρωποι εκεί και βεβαίως τον αγώνα τους για το ψωμί και την επιβίωση. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι κάποιοι ίσως θα χρειαστούν τη συνδρομή του ειδικού. Πώς τα είδες τώρα αυτά, μας είπε ο γιατρός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, βέβαια. Μίλησε επιστημονικά και μίλησε σωστά. Δηλαδή, την έχουμε αυτή την ανάγκη να μπούμε σε αυτό που βλέπουμε και να παίξουμε κι εμείς με την ψήφο μας ή με το σχόλιό μας ένα ρόλο μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Και έχουμε την ανάγκη να αντιπαθήσουμε έναν ή να συμπαθήσουμε πολύ έναν άλλον για τον οποίο να πούμε την άποψή μας. Όπου και αν βρεθούμε. Ναταλία, εσύ τα λες όπως είναι στο Twitter. Σχολιάζεις αρκετά την ώρα του Survivor. Σχολιάζω πολύ. Πολύ σχολιάζω εγώ και καμιά μέρα. Γιατί είναι, Ναταλία, όχι. Δεν ξέρω, παιδιά, άμα κάνει τώρα να είσαι... Επιτρέπεται, θα μου πεις, γιατί. Θυμάμαι μια μέρα δεν σχολίασες και έγραψε κάποιος που είναι η Ναταλία. Πού είναι η Ναταλία, η Ναταλία τι έπαθε και δεν σχολιάζει. Εδώ στο Star Academy είμαι και σχολιάζω το ίδιο, το Star Academy την ώρα που παίζει. Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Εγώ τα αγαπώ πολύ τα social media. Ο ψυχίατρος έκανε πρόβλεψη ποιος θα κερδίσει, αλλά μας άφησε ένα υπονοούμενο. Δεν το κατάλαβα κι εγώ. Φωτογράφησε, νομίζω. Φωτογράφησε τον Αγγελόπουλο. Νομίζω ότι εξωστρακίζονται σταδιακά οι κακοί, αυτοί που ο κόσμος θεωρεί κακούς. Ναι, και σαν να φωτογράφιζε τον Αγγελόπουλο για νικητή. Που νομίζω ότι. Γιατί δεδομένη... ο μόνος καλός είναι ο Αγγελόπουλος. Καθίστε ρε παιδιά. Δεν καλά, είναι ότι όλοι οι άλλοι φαίνονται έχουν κακό χαρακτήρα. Όχι χαρακτήρα. Καλή σφαιρικά. Ο Αγγελόπουλος είναι καλό σφαιρικά. Αυτό δηλαδή, εντάξει, συμφωνώ. Είναι καλός και στα αγωνίσματα. Είναι καλός και σε παρακαλώ, Σταύρο μου. Σας παρακαλώ. Δηλαδή. Είναι και ωραίο παιδί, ρε Ναταλία. Πες τα εσύ, μην τα λέω εγώ, παρεξηγούμε. Έχω δύο παιδιά. Πες τα εσύ ό,τι νομίζω. Εκείνη έχει τέσσερα, γιατί να τις πω. Ναι, αλλά είναι και δέκα. Παρεξηγείς εσύ και δεν παρεξηγείται η Σούπερμαν που κάνει πλάκα. Λέει είναι γυναίκα, να τα πω εγώ θα φανιάσω. Μας αρέσει ο Αγγελόπουλος. Μια μόνο Αγγελόπουλος. Υπάρχουν μέσα πολλοί παίκτες που εμένα μου αρέσουν. Εννοείς σαν άντρα. Ναι. Κοίτα να δεις τώρα. Σαν άντρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν μόνο. Γιατί. Γιατί πραγματικά η ψυχολογία μου έχει να κάνει με το ότι αυτό που σου είπα και πριν για μαχητές και διάσημους. Πάω κάθε φορά εκεί που αισθάνομαι ψυχολογικά ότι κάποιος χρειάζεται, ότι αδικείται και χρειάζεται συμπαράσταση. Έτσι λειτουργώ εγώ. Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή δεν μπορώ να το δω καθαρά. Μόλις βγουν έξω θα σου πω. Εσύ, Ναταλία, που το βλέπεις καθαρά, πες, κορίτσι μου. Όλο πια σποδαράκι, εσύ σήμερα. Ναταλάκι μου, συγγνώμη, λέω στις ονόματι. Η πλειοψηφία των γυναικών, όταν ξεκίνησε το Survivor, νομίζω ότι είδαμε το Βασάλο από τους μαχητές και είπαμε, όπα. Αλλά μετά, όσο ωραίο προχωράει παιδί. Το παιχνίδι, κούκλος, όσο προχωράει το παιχνίδι, είναι τόσο γκρινιάρης. Τόσο γκρινιάρης. Πότο Γιάννης δεν μπορεί, πότο πίσω του. Να έχει φτάσει από τις 4.000 θερμίδες να τρώει 400. Εντάξει, είπε και μόνο. Δεν μπορεί, δουλειά μου. Εντάξει. Όμως, ρε, και εμείς κάνουμε δίαιτα, δεν σκούζουμε όλη μέρα. Εντάξει. Όχι, γκρινιάζει για τα αυτονόητα. Ποια είναι τα αυτονόητα. Μα δεν κάνει δουλειά, θα κάνει όλα μόνος του. Εντάξει, δεν τον πήραμε εκεί πέρα για να κάνει μήνα του μέλητος με τα κορίτσια. Άνθρωπος είναι να γκρινιάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά είναι το είδος του άντρα που λες, αχ, βρε, αγάπη μου, έναν τέτοιο θα ήθελα σαν και εσένα. Και μόλις περάσει ένας μήνας λες, δεν τον θες καθόλου. Έχει τύχει τέτοια περίπτωση, γιατί έχω φωτογράφηση τώρα κάποιον. Δεν μου έχει τύχει. Δεν είπε κανεί. Εννοείται. Αχ, Παναγίτσα μου. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης, ρε παιδί μου, θα μας πεις. Μέχρι στιγμής, γιατί μπορεί μέχρι να φτάσουμε στο φινάλι να αλλάξει. Ναι. Εγώ είχα την Κολυδά, μου τραυματίστηκε, ήταν η αγαπημένη μου μακράν. Μετά μου τραυματίστηκε, η Ειρήνη μου έφυγε, τώρα λένε ότι έφυγε. Λένε, η άλλη Ειρήνη, η Παπαδοπούλου. Ο Αγγελόπουλος, γιατί μπορεί να φύγει κι αυτός. Μ' αρέσει σαν παίκτης πολύ, πιστεύω ότι είναι πολύ δυνατός παίκτης και ο Κώστας ο Αναγνωστόπουλος, πρώην μισθοφόρος, επίσης πολύ δυνατός είναι παίκτης. Είναι πιο εγκεφαλικός ο Αναγνωστόπουλος. Θα μου δυνατός παίκτης. Τι έχουν πει για τον Κύπριο, θα γυρίσει. Είναι καλά. Λένε πως ναι. Τι γίνεται με αυτό, παιδί. Είχαν πει ότι θα γυρίσει.
Τώρα έχουν περάσει πολλές ημέρες. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει, γιατί ο τραυματισμός αυτός θέλει και αποθεραπεία μετά. Δεν είναι εύκολο να μπει. Μακάρι να γυρίσει το παιδί. Λένε ότι θα γυρίσει. Ακόμα δεν έχει μιλήσει κανείς. Είναι εκεί. Γίνει. Εγώ άλλο αναρωτιέμαι ότι αυτό ο καιρό ξεκουράζεται, του κάνουν μασαζάκια, τρώει, πίνει. Ναι. Θα γυρίσει πιο πολύ. Είναι σωστό αυτό. Αυτό αναρωτιέμαι. Εμένα ήταν μεγάλη μου συμπάθεια αυτό το παιδί, γιατί έτρεχε πραγματικά σαν τον αέρα. Και απ' την άλλη είναι αδικία για κάτι που δεν έφταιγε ο ίδιο να βγει ένα παιχνίδι που ήταν φαβορή. Σωστό και αυτό. Μπορεί να τον βάλουν στο Survivor 2. Καλή πρόταση. Ό,τι μας αρέσει από το ένα για να το βάλουμε στο δύο. Καλό κι αυτό. Και το χανταμπάκι, να του δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία να μας δείξει έναν άλλον. Αυτό να μπει και αυτό στο σερβάιβορ. Ισχύει αυτό ότι αν φύγει η Παπαδοπούλου και ο Θελός θα μπει ο χανταμπάκι. Εμένα με προβληματίζει ότι είναι ακόμα στον Άγιο Δομήνικο, που σημαίνει ότι κάτι μαγειρεύεται εκεί, το οποίο δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Δεν νομίζω, ρε παιδιά, να γίνει αυτό, γιατί έχει ψηφίσει ο κόσμος. Ναι, και ο κόσμος, μην ξεχνάτε ότι ψήφισε και τον Τζανκ να φύγει. Ο Τζανκ έμεινε γιατί έγινε το τροχαίο. Ακριβώς επειδή έγινε και αυτό, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα το κάνουν αυτό. Δεν είναι και δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, αφού βάζει τον κόσμο να ψηφίζει, άστο να ψηφίζει και μην του τα ανατρέπει συνέχεια. Λοιπόν. Σωστό. Άσχετη ερώτηση, γιατί θέλω να περάσω σε διαφημίσεις. Ναι. Αν έχω σκεφτώ το ενδεχόμενο να ξαναπαντώ. Αν έχω σκεφτώ. Αν έχω σκεφτώ. Μιλάω τελικό. Τελικό, τα μιλώ άψογες. Λοιπόν, αν έχω σκεφτεί το ενδεχόμενο να ξαναπαντρευτώ. Θα μ' άρεσε η ιδέα να μεγαλώσω περισσότερο ενώ με έναν αν έλεγα να μεγαλώσω σκέτο, θα μου λέγανε γιατί τώρα είσαι παιδούλα. Να μεγαλώσω περισσότερο με έναν σύντροφο. Βρε Ναταλία, αυτή τη φορά να ξαναπατρευόσουνα. Επειδή είμαι σίγουρη ότι άλλα είναι τα ζητούμενά σου τώρα, όχι εντελώς, δεν έχεις αλλάξει μέρα με τη νύχτα, αλλά υπάρχει είναι. Άλλα. Τι θα ήθελες πιο πολύ, τι ήταν αυτό που θα ήθελες να βρεις έναν σύντροφο που θα έμενες μαζί του. Δεν το λέω γάμος εγώ, ας το πω συμβίωση. Να με κάνει να νιώθω ασφαλής. Μα το επιδίωξες ποτέ αυτό? Ποτέ. Τώρα γιατί? Τώρα λέει 50 η ταυτότητα. Πριν έλεγε 30. Πριν τα μυαλά μας πάνω το κεφάλι μας. Τώρα αλλάξανε οι προτεραιότητες. Να νιώθω ασφαλής, και δεν εννοώ ασφαλής οικονομικά, εννοώ ασφαλής ψυχικά. Ασφαλής, να νιώθω ότι εντάξει, τώρα είμαι οκ, δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτό το ασφαλής, μήπως λίγο έτσι δεν θα είσαι τόσο ζωηροχαρούμενη όσο θα ήθελες? Μπορείς να τα συνδυάσεις, δεν χρειάζεται να πετάς και στον αέρα. Δεν τα βρίσκουμε όλα, όλοι. Αλλά συνδυάζεις και τη χαρά με την ασφάλεια. Εγώ δεν σου λέω να είμαι μελαγχολική και ασφαλής, αλλά δεν χρειάζεται και να φτερουγίζει η καρδιά μου, να σπάει, να γεμίζει πεταλούδες. Τα έχω χορτάσει αυτά, λένε, νιώ πάρα πολύ. Χορταίνονται αυτά. Οι πεταλούδες. Δες τι, μωρέ, κουβέρμα. Χορταίνονται οι πεταλούδες. Χορταίνονται, μωρέ, οι πεταλούδες. Δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Στην επόμενη εκπομπή μας. Είναι τεράστια συζήτηση. Γι' αυτό πάντα έχουμε πολλά να πούμε. Πάντα έχουμε να λέμε πράγματα. Πάντα έχουμε πολλά να πούμε. Είναι μεγάλη κουβέντα. Διαφημίσεις. Εγώ να εμπιστευτώ πάλι εσένα, ποτέ ξανά. Κομμάτια εγώ δεν γίνω. Άρα, Ναταλάκη μου, που πρέπει να σε αποχαιρετήσω και πάλι για άλλη μια φορά, πόσο πολύ σε ευχαριστώ, γιατί περνάω πάντα πολύ ωραία μαζί σου. Μα πολύ, πραγματικά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους τους ευχαριστώ και τα παιδιά που φτιάξαν το υπέροχο βίντεο. Τους αγαπημένους μου, που τους κάθε φορά που τους βλέπω χαίρομαι εδώ πέρα. Χίλια ευχαριστώ. Είσαι υπέροχη φίλη, υπέροχη οικοδέσποινα, υπέροχη σε όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόσο υπέροχη και ακόμα παραπάνω είσαι εσύ. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε. Σαββατοκύριακο. Εννοείται τα πρωινά στο Έψιλον, αλλά και Παρασκευές βράδυ επίσης. Αλλάξαμε μέρα, Σάββατο βράδυ τώρα. Πότε αλλάξατε, συγγνώμη? Αλλάξαμε από αυτό το Σάββατο, θα είμαστε Σάββατο βράδυ τώρα, στο δηλαδή, Star Academy. Τώρα θα αλλάξουμε. Ωραία. Σάββατο βράδυ το Star Academy στις 9 παρατέταρτο. Πολύ όμορφα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και πολύ. Πολλά φιλιά. Γεια σας. Καλό απόγευμα.